Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και από το Run Greece του Ηρακλείου, όπως ακούσατε και τον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, να λέει, το Ηράκλειο είναι για το 2015 η πρωτεύουσα του ελληνικού στίβου, αφού εκεί θα διεξαχθεί και τον Μπρούνο Ζάουλη, που θα παρακολουθήσετε βεβαίως με απευθείας μεταδόσεις όλες τις μέρες από τη δημόσια τηλεόραση. Είμαστε εδώ μαζί με τον Περικλή Μακρύ. Περικλή, είδαμε έναν ωραίο αγώνα στον τέταρτο ημιμαραθώνιο. Ναι, πράγματι. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Ευνόησε και η μέρα, γιατί πάντοτε παίζει ρόλο αυτό και για τη συνολική εικόνα, για τα χρώματα, για τον κόσμο που κατέβηκε, για τους αθλητές που συμμετείχαν πραγματικά μαζικά και για το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι πάντοτε ενθαρρυντικό σε αριθμητικό επίπεδο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Εδώ έχουμε επιστρέψει σε ζωντανή σύνδεση με την πλατεία Συντάγματος, όπου έχει κατέβει αρκετός κόσμος. Οι αθλητές, οι δρόμοι που έχουν ήδη τερματίσει, μένουν εκεί για τους υπόλοιπους τερματισμούς. Ο κόσμος ακόμα τερματίζει και θα τερματίζει για αρκετή ώρα ακόμη. Η μεγάλη σημερινή αθλητική γιορτή στο κέντρο της πρωτεύουσας θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Ναι, γι' αυτό και οι διοργανωτές, Βαγγέλη, έβαλαν τα 5 χιλιόμετρα στις 11 παρατέταρτο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ο τερματισμός όλων των μαραθωνοδρόμων, των ίμι μαραθωνοδρόμων. Έχουν δώσει αυτό το τρίωρο, ξεκίνησαν στις 8, επομένως και 3 ώρες τερματίζουν. Και τώρα 11. Μπορούμε να θυμηθούμε, για όσους άνοιξαν τώρα τον τηλεοπτικό τους δέκτη, τι έγινε στον ίμι μαραθώνιο. Μιχάλης Παρμάκης. Ναι. Τερματίζει και πανηγυρίζει με χαρακτηριστικό τρόπο. Ο μεγάλος νικητής. Σε έναν αγώνα, στον οποίο μάλλον νίκησε σχετικά άνετα, παρά τα μικροπροβλήματα που είχε κατά τη διάρκεια της κούρσας, προβλήματα. Την δεύτερη θέση που βρέθηκε κάποια στιγμή πίσω από τον Γιώργο Μενή, ο οποίος τελικά κατετάγει δεύτερος και είναι ο αθλητής της εδώ, Σύρου. Που ο Γιώργος Μενής, δεύτερος στον ημιμαραθώνιο. Τερματισμός αφετηρία και τερματισμός ο άγνωστος στρατιώτης πλατείας Συντάγματος σε 1 ώρα 12 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα ο επίσημος χρόνος του Γιώργου Μενή, ο οποίος ήταν η έκπληξη της ημέρας. Για τον Παρμάκη, τα λέγαμε και νωρίτερα, διατήρησε τον τίτλο του από πέρυσι. Και τρίτος, ο Γιώργος Καραβίδας. Ο Γιώργος Καραβίδας, ο μεγάλος της παρέας, 43 χρόνων. Πάρα πολλά χρόνια πολύ έμπειρος, έχει κερδίσει τον ημιμαραθώνιο, έχει κερδίσει 2 φορές μαραθώνιο δρόμο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είναι ένας από τους αθλητές που δίνουν ένα καλό λόγο και σε αθλητές που έχουν μεγαλώσει λιγάκι να συνεχίζουν με πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτός είναι ο Γιώργος Καραβίδας. Θυμόμαστε και την απονομή. Και την απονομή σου στις νικητές. Ο Μενής από ένα από τα νησιά που σήμερα που πρωταγωνίστησαν. Είπαμε ότι τα νησιά είχαν την τιμητική τους. Ναι. Άλλη μια απόδειξη ότι δεν χρειάζονται. Σύρος, ναι. Μύκονος, Κρήτη, Ζάκυνθος. Έτσι. Χίος επίσης. Γιατί καμιά φορά λέμε ότι χρειαζόμαστε σαν και καλά βουνό. Αλλά και τα νησιά που δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια, αν και κάποια είναι ορεινά νησιά, δεν σημαίνει ότι δεν βγαίνουν αυτοί οι δρομείς. Δρομείς μπορεί να αξιοποιηθούν οπουδήποτε. Ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθήκων. Σήμερα οι συνθήκες δεν ήταν απολύτως ιδανικές, θα λέγαμε, για τους δρομείς. Λίγη παραπάνω θερμοκρασία, αλλά ήταν μια χαρά, θα λέγαμε. Ωραία μέρα. Ωραία μέρα. Γλίτωσαν τον καύσωνα, τον μίνι καύσωνα που έρχεται τις επόμενες μέρες, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι. Η θερμοκρασία ήταν εδώ είναι καλή. Ένα πλάνο από την έναρξη του ημιμαραθωνίου. Ναι, με τον υφυπουργό Σταύρο Κοντονή. Ξεφεύγει λίγο για αυτά τα προβλήματα των ημερών. Έτσι, για να... Και το πολύχρωμο ποτάμι που λέγαμε. 15 και πλέον χιλιάδες συμμετέχοντες στον τέταρτο ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Όχι μόνο στη μεγάλη απόσταση, αλλά και στα μικρότερα αγωνίσματα. Στα 3 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα που θα δούμε σε λίγο, στα 1000 μέτρα και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και στις παράλληλες άλλες εκδηλώσεις. Σκέψου, Βαγγέλη, ότι... Χαμογελαστά πρόσωπα. Ναι, έτσι είναι. Πριν από λίγες μέρες, 3-4 μέρες, έκλεισαν οι διαδικτυακές εγγραφές και προστέθηκαν σιγά-σιγά στο Ζάπιο τις επόμενες μέρες
και άλλες εγγραφές, επιτόπου που λέμε. Και εικόνα από το ελικόπτερο. Για να φτάσουμε στο πανοραμικό πλάνο. Μέσα από την πόλη, από τις βασικές αρτηρίες της πόλης, περνά αυτός ο μαραθώνιος και αυτό τον κάνει έτσι και πολύ προσιτό σε όλο τον κόσμο και τηλεοπτικά βέβαια, αλλά και για τους ίδιους τους αθλητές. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο να τρέχει κανείς μέσα στην πόλη και να βρίσκει την ευκαιρία με αυτούς τους αγώνες και τους ποδηλατικούς γύρους που κατά καιρούς γίνονται και τα δρομικά αγωνίσματα. Να θυμίσουμε και τις νικήτριες στις γυναίκες για να πάμε σε συνεντεύξεις και να... Ωραία, συνεχίσουμε. Στις γυναίκες ήταν η Σοφία Ρίγα του Ελευθερίου Βενιζέλου με 1 ώρα 21 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα νικήτρια. Ακολούθησε η Μάγδα Γαζέα, τη εξαιρετική αθλήτρια του μαραθωνίου στο πέρασμά της και στο μεγάλο στόχο που είναι ο μαραθώνιος φέτος. Ο μαραθώνιος κλασικός της Αθήνας, όπως μας είπε και η ίδια. Τρίτη ήταν η Γιώτα Βλαχάκη, η νεαρή Γιώτα Βλαχάκη. Τα οποία κορίτσια βλέπουμε στο βάθρο της απονομής. Απονομή που έγινε λίγο νωρίτερα. Τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τι θα μας πούν και να ακούσουμε τι θα μας πούν, καθώς βλέπουμε και πάλι τα πλάνα της απονομής και στις νικήτριες του ημιμαραθωνίου. Οι δύο ψυχές, να τις ονομάσω έτσι, της διοργάνωσης, ο Μάκης Ασημακόπουλος και ο Βαγγέλης Παπαποστόλου, που είναι μαζί με την Βίκη Σπύρου. Πάμε κατευθείαν στην πλατεία Συντάγματος. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον Γενικό Συντονιστή του Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου, τον κύριο Μάκη Ασημακόπουλο. Αυτό το φοβερό event, αυτή η μεγάλη αθλητική γιορτή, βαίνει προς το τέλος. Μας έχουν μείνει βεβαίως ακόμα τα 5.000 μέτρα. Πώς εξελίξεται, πώς τον είδατε? Εξελίξετε πάρα πολύ καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει ακόμα φτάσει στο τέλος. Το μεγάλο γεγονός ως προς τις συμμετοχές του αγώνα δρόμου των 5 χιλιόμετρων με 7.000 συμμετοχές είναι σε 10 λεπτά από τώρα. Μέχρι στιγμής όλα μας πάνε καλά. Οι Αθηναίοι το αγκάλιασαν. Οι δρομείς ήρθαν πάνω από 14.000 κόσμος και ο καιρός είναι καλός για τους περιπατητές, λίγο δύσκολος για τους δρομείς. Γι' αυτό και ελπίζουμε ότι μέχρι τις 12.30 μία ώρα που θα τελειώσουμε, ότι όλοι θα γυρίσουν σπίτια τους υγιείς, νικητές που συμμετείχαν και θριαβευτές, όπως θα κλέψω το μότο του κύριου Παπαποστόλου, που τερμάτισαν. Το περιμένατε ότι και αυτή τη χρονιά ο κόσμος θα έδειχνε πραγματικά ενδιαφέρον και θα είχατε μεγαλύτερη συμμετοχή? Το περιμέναμε και πρέπει να πω σε όλους ότι αυτή είναι μόνο η μικρή αρχή. Αυτός ο αγώνας τα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχει πάνω από 30-35.000 συμμετοχές, ίσως και παραπάνω, γιατί το κέντρο της Αθήνας προσφέρεται, έχει μεγάλους δρόμους, είναι ωραία διαδρομή, είναι μια πολιτιστική και αθλητική εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και να περάσω στον τεχνικό διευθυντή του αγώνα, στον κύριο Βαγγέλη Παπαποστόλου. Νίκη είναι η συμμετοχή, κύριε Παπαποστόλου, έτσι? Νίκη είναι η συμμετοχή και ο τερματισμός είναι θρίαμβος. Αυτό είναι ένα, όχι σλόγγαν, είναι μια πραγματικότητα. Οι δρομείς, ο καθένας για τον προσωπικό του στόχο αγωνίζεται και το πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι όλοι είναι χαρούμενοι. Και οι δρομείς και οι εθελοντές μας και εμείς είμαστε σε μια γιορτινή Αθήνα. Έτσι θέλουμε το κέντρο της πόλης μας, που είναι και το σύνθημα της φετινής διοργάνωσης. Και βεβαίως το εκπληκτικό είναι ότι βλέπουμε πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες, ανθρώπους και αθλητές όλων των αθλημάτων μαζί με νέους δρομείς, με ανθρώπους που ενδεχομένως κάτι άκουσαν, κάποιος τους είπε και μπήκαν λοιπόν σε αυτό το δρομικό κίνημα. Έχουμε το αγωνιστικό κομμάτι του ημιμαραθωνίου, το οποίο έχει και πάρα πολλούς φιλάθλους που συμμετέχουν, διότι ξεπέρασαν τις 4.000 οι αγωνιζόμενοι, αλλά έχουμε και το φιλάθλο συμμετοχικό κομμάτι της διοργάνωσης, που είναι τα 5 και τα 3 χιλιόμετρα. Έχουμε βέβαια και το ΝΑΜΕΑ, την αγωνιστική εκδήλωση. Γενικότερα η Ομοσπονδία, η Οργανωτική Επιτροπή, σε συνεργασία με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με τους κρατικούς φορείς, διαμορφώνει με τις υψηλότερες προδιαγραφές αυτές τις διοργανώσεις. Και γι' αυτό, όπως είπε και ο κύριος Ασημακόπουλος, κάθε χρόνο και από το εσωτερικό, τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά και από το εξωτερικό, έχουμε αύξηση με γεωμετρική πρόοδο των συμμετεχόντων πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς πάντα και εμείς για την προβολή. Ευχαριστούμε. Πάντα κοντά στις προσπάθειες του ΣΕΓΑ στη δημόσια τηλεόραση, όλα αυτά τα χρόνια και τα επόμενα.
και βλέπουμε πλάνα από τους τερματισμούς. Για όσους δεν πρόλαβαν να δουν τη ζωντανή μετάδοση, εδώ είναι οι τερματισμοί των γυναικών στον Νίμη Μαραθώνιο. Ναι, η Ρίγα, η Γαζέα και η Βλαχάκη και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι που συνεχίζουν να τερματίζουν. Τέταρτη γιατί τώρα ήταν η Ντενίς Δημάκη, έτσι. Τέταρτη μια σπουδαία αθλήτρια. Η Ντενίς Δημάκη, ακριβώς. Ήταν γενικά ωραίοι αγώνες, έτσι. Ναι, ναι, σαφώς. Σαφώς και με, νομίζω, ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις λίγο στην κατηγορία των γυναικών. Οι άνδρες, οι επιδόσεις τους κινήθηκαν λίγο πάνω από αυτό που ίσως τους περιμέναμε, αν και το ανέφεραν και νωρίτερα. Λίγη υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι ικανοποιεί, ας πούμε, τους δρομείς, ίσως να τους αφαίρεσε λίγο αυτά τα 1-2 λεπτά που περιμέναμε πιο κάτω στους άνδρες. Λοιπόν, άλλη μία συνέντευξη από τον Μιχάλη Μανουηλίδη. Πάμε και πάλι στο Σύνταγμα. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Πύρο, είναι ο διευθυντής των ιατρικών υπηρεσιών. Κύριε Πύρο, για μία ακόμη διοργάνωση βρίσκεστε εδώ. Τι είναι ακριβώς οι ιατρικές υπηρεσίες για να καταλάβει και ο κόσμος? Τι εννοούμε? Εννοούμε ασθενοφόρα, μηχανές, κινητές ιατρικές μονάδες, δηλαδή ασθενοφόρα με γιατρό, όχημα ταχείας επέμβασης, 6 σταθμούς πρώτων βοηθειών, 2 μεγάλα ιατρία στον τερματισμό και ένα, αν θέλετε, μεγάλο εγχείρημα της ιατρικής υπηρεσίας του ΣΕΓΑΣ, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της RSF και της ΕΔΟΚ. Στο σύνολο υπολογίστε 100 ανθρώπους, εκ των οποίων περίπου 20 είναι γιατροί. Ξαναείπαμε για 6 μηχανές, τις οποίες τις είδατε να τερματίζει η πρώτη μαζί με τον πρώτο. 5 ασθενοφόρα, 2 κινητές ιατρικές μονάδες, 1 όχημα ταχείας επέμβασης. Στο σύνολο υπολογίστε 100 ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να είναι εδώ, αλλά να μην χρειαστούν οι υπηρεσίες τους. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε εδώ, πρέπει να είμαστε σε όλη τη διαδρομή, σε όλες τις διαδρομές θα έλεγα, έτσι ώστε αν κάποιος συνάνθρωπός μας χρειαστεί, να είμαστε εκεί στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Και μίλησα νωρίτερα ότι είστε ακόμα εδώ και θα είστε εδώ γιατί υπάρχει μια συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ για όλες αυτές τις μεγάλες οργανώσεις. Βεβαίως, και αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε μια στιγμή. Ειδικά για τον Μαραθώνιο και μετά για τον ημιμαραθώνιο, για μας ο χρόνος ξεκινάει τουλάχιστον 2 μήνες πίσω, όταν γίνεται η πρώτη σύσκεψη για τις ιατρικές υπηρεσίες και ακολουθούν και άλλες. Η τελευταία ήταν 30 του μηνός, λίγο πριν την Πρωτομαγιά, έτσι ώστε να είμαστε όλοι συγχρονισμένοι για το πού θα βρίσκεται ο καθένας, τι ώρα θα ανοίξει το κάθε ιατρείο, τι ώρα θα ανοίξει ο σταθμός πρώτων βοηθειών, για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην χρειαστούμε βέβαια. Το επόμενο εγχείρημα Μαραθώνιος. Το επόμενο εγχείρημα φυσικά ο Μαραθώνιος και φυσικά τα μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα εκεί. Είναι μεγαλύτερη και η δική μας η συμμετοχή, γιατί ο Μαραθώνιος είναι ένα μοναδικό εγχείρημα στην Ελλάδα. Το λέω γιατί πρόσφατα με τη συνδρομή του ΣΕΓΑΣ βρέθηκα μέχρι το Μισισιπί των Ηνωμένων Πολιτειών για να δούμε τους μαραθωνίους και την υγειονομική κάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από κανένα μαραθώνιο, τόσο στη συνολική διοργάνωση όσο και στις υγειονομικές υπηρεσίες. Εμείς χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ πέρα κάθε φορά και ελπίζουμε να μην χρειάζεται ο κόσμος τη βοήθειά σας, δηλαδή να μην παθαίνει κάτι από τους αγώνες. Αυτό το αχρίαστο το ακούω πολύ και το θέλω να ισχύσει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μέρα. Σωστό είναι αυτό. Καλά τα λέει. Να μην χρειάζεται κανένας ιατρική υποστήριξη. Αυτή είναι η ευχή. Αλλά εδώ βλέπουμε την προετοιμασία που γίνεται για τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Το απολαμβάνουν, έτσι. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Μικρότερη και μεγαλύτερη. Πάντως είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί κανείς την οργάνωση που υπάρχει πλέον και την οργανωτική επιτυχία του όλων. Πολύ ψηλά πρότυπα είναι η αλήθεια από το ΣΕΓΕΣ. Έτσι. 7.000 περίπου. Περίπου 7.000 οι συμμετέχοντες στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων που ολοκληρώνει τη σημερινή αθλητική γιορτή στο κέντρο της πόλης. Ναι, σχεδόν η μισή από το σύνολο, κάτι λιγότερη από τους μισούς,
το πεντάρι και ο ημιμαραθώνιος που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη μάζα. Ο ημιμαραθώνιος που ακόμη εξελίσσεται 2,5 ώρες και παραπάνω. Μέχρι τις 3 δικαιούνται να τερματίζουν και να χρονομετρηθούν. Από εκεί και εντάξει, φαντάζομαι ότι θα τερματίσουν και λίγο νωρίτερα. Ναι, ναι. Δεν θα εξαντλήσουν δηλαδή τα χρονικά περιθώρια. Όχι, όχι. Διότι δεν είναι ο αυθεντικός μαραθώνιος για να κουραστεί τόσο πολύ κάποιος που να πηγαίνει περπατώντας στην πραγματικότητα. Εντάξει, η μισή διαδρομή, 21 χιλιόμετρα. Ναι. Πιο εύκολο να τερματίσεις σε πιο λογικό χρόνο, ας πούμε. Ναι, ναι. Να, εδώ βλέπουμε κι άλλους που τερματίζουν τώρα, για παράδειγμα. Έτσι, έτσι. Είναι εφικτός στόχος. Αλλά έχουν το περιθώριο, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Τότε θα ανοίξουν οι δρόμοι. Ναι. Μέχρι τις 3. Παρατέταρτο, δηλαδή σε 11 λεπτά από τώρα, θα ξεκινήσει το πεντάρι και θα τερματίσει σε αυτό ακριβώς το σημείο. Γι' αυτό και θέλουν αυτή την αποσυμφόρηση οι διοργανωτές να έχει φύγει ο κόσμος. Να μην υπάρξει εμπλοκή. Ακριβώς. Των δρομέων των διαφορετικών, ναι, αγωνισμάτων. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή ασήμαντη, ώστε να μην επηρεάζει τους αθλητές που θα προπορεύονται στο πεντάρι, τους καλούς αθλητές από όσους θα συμμετάσχουν και θα τερματίσουν στις κορυφαίες θέσεις. Ήδη βλέπουμε ότι έχουν αραιώσει, μετά θα βοηθήσουν και οι εθελοντές όσοι τερματίζουν στον μαραθώνιο να πάνε στη μια πλευρά του δρόμου, στη μια πλευρά του τερματισμού, γιατί θα περιμένουν με καθαρό πεδίο τους πρώτους στα 5 χιλιόμετρα και τις πρώτες στα 5 χιλιόμετρα. Να πούμε ότι και εμείς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή και τη μετάβρωση όταν θα έχουμε τους πρώτους νικητές και τις πρώτες νικήτριες στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Εκεί κάπου στις 11:05 το υπολογίζουμε. Ναι, περίπου. Ώστε να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Αθλητές συνεχίζουν να τερματίζουν στο κέντρο της Αθήνας που έχει ζωντανέψει. Είναι ένας μεγάλος πεζόδρομος πια και μέσα στο Ζάπιο όπως και στο Παναθηναϊκό στάδιο απέναντι μπορούν όσοι αθλητές θέλουν στο τέλος να χρησιμοποιήσουν τα αποδυτήρια του Φωκιανού. Έχει προβλεφθεί ακόμη και αυτό για να δώσουμε τη συνολική εικόνα μιας διοργάνωσης που πραγματικά είναι άρτια από κάθε άποψη, όπως πρέπει να είναι στημένη μια τέτοια διοργάνωση. Εφάμιλη, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, των μεγάλων διοργανώσεων ανά τον κόσμο, μαραθωνίων και ημιμαραθωνίων. Μένουν λιγότερα από 10 λεπτά λοιπόν για να ξεκινήσει και ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Έχουμε δηλαδή λίγο χρόνο ακόμη για κάποιες επιπλέον συνεντεύξεις, ξεχωριστές συνεντεύξεις. Και εδώ βλέπουμε τη Μαρία Πολύζου. Ναι. Πριν από λίγο ήταν μαζί μας στο στούντιο. Πότε πρόλαβε, πότε πήγε, πότε ετοιμάστηκε. Μαζί με την οικογένεια Γερογιάννη για θα παίξει μαζί. Με το ένα μέλος της οικογένειας που έχει προβλήματα αναπηρίας μαζί με το καροτσάκι θα το συνοδεύσει στην πραγματικότητα. Η Μαρία Πολύζου, όπως μας εξηγούσε και νωρίτερα. Ναι. Ναι, πραγματικά πριν από λιγότερο από μία ώρα ήταν εδώ. Καλά και στο κουράγιο του, ναι, πάντως. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Γερμανία, στο Ντίσελντορφ. Τώρα εδώ. Και βεβαίως αυτό το τρέξιμο που ποτέ δεν τελειώνει, δεν σταματάει. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Η Μαρία έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της. Στην πραγματικότητα, ακριβώς έχεις δίκιο, Βαγγέλη, έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της. Άλλωστε, έχει κάνει όχι μόνο μαραθωνίους, πάρα πολλούς, αλλά και υπερμαραθωνίους. Έχει τρέξει και 500 χιλιόμετρα μέσα σε κάποιες μέρες η Μαρία Πολύζου. Κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη γυναίκα. Είναι εντυπωσιακή η αντοχή της και η αφοσίωσή της στο δρομικό κίνημα γενικότερα. Ναι, αυτή είναι η πιο σωστή λέξη, αφοσίωση. Οι οδηγίες από τους διοργανωτές. Ναι, μιλούν για τα μπλοκ κίνησης. Ουσιαστικά είναι ομάδες, ομαδοποιημένοι αθλητές ανάλογα με τις επιδόσεις τους. Προφανώς μπροστά είναι. Τα περίφημα κύματα που λέμε. Έτσι, έτσι. Είναι οι διακεκριμένοι αθλητές μπροστά, αυτοί που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις και σιγά σιγά είναι διαχωρισμένοι σε 6 διαφορετικά επίπεδα ώστε να κινήσουν. Και επειδή αυτό συμβαίνει, επειδή είναι πολύ μεγάλος αριθμός, είναι άνω των 7.000 όπως είπαμε και νωρίτερα. Επομένως, έχουν δοθεί σε αυτές τις 6 ομάδες και διαφορετικός χρόνος εκκίνησης. Ώρα για μια ξεχωριστή συνέντευξη. Και θα καταλάβουν οι τηλεθεατές όσοι μας παρακολουθούν γιατί λέω ξεχωριστή συνέντευξη. Πάμε στη Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, είμαι εδώ μαζί με τον κύριο Νίκο Τατσακλά,
Είναι τυφλός μαραθωνοδρόμος και δίπλα του ο κύριος Γιώργος Καραθανάσης, είναι ο συνοδός του. Κύριε Τζακλά, ξέρω ότι τρέχετε χρόνια. Έχετε κάνει πάνω από 28 μαραθωνίους. 28 μαραθωνίους τώρα στον Αύγουστο. Είστε λοιπόν και σήμερα εδώ. Είμαι και σήμερα εδώ να στείλω ένα μήνυμα στον κόσμο, να αγωνίζεται, να είναι έξω. Αν εγώ έχω το πρόβλημα την όρασή μου, δεν το έχω βάλει κάτω, τρέχω με τη δύναμη, με τη θέληση της ψυχής μου και με όσες δυνάμεις έχει το σώμα μου. Πόσα χρόνια κάνετε αθλητισμό? Ξεκίνησα δυστυχώς αργά, στα 45 μου χρόνια, αλλά ποτέ δεν είναι αργά για τον καθένα που θέλει να βγει και να αγώνει και να κάνει αθλητισμό. Θέλω να μου πείτε τι σας προσφέρει ο αθλητισμός, τι είναι εκείνο το οποίο σας δίνει? Υγεία. Άμπειλα, έχω βρει τη μεγαλύτερη καταξίωση, την έχω βρει στον αθλητισμό. Όπως εσύ τώρα, με αγκάλιαζες, αλλά με ήξερες χρόνια. Δεν την έχω αντιμετωπίσει ούτε στην καριέρα μου, δούλευα στα ταχυδρομεία, είμαι τυχιούχος πολιτικών επιστημών, ούτε στις σχολές μου, μόνο στον αθλητισμό. Είναι ο μεγαλύτερος χώρος που έχω βρει τη μεγαλύτερη καταξίωση. Μπορεί να βλέπετε, αλλά νομίζω βλέπετε με τα μάτια της ψυχής σας. Με τα μάτια της καρδιάς μου, με τα μάτια, με τη δύναμή μου, με τη θέλησή μου. Κάπως έτσι λοιπόν σας δίνει, παίρνετε δύναμη και τερματίζετε. Ναι. Και το μαραθώνιο και τον ημιμαραθώνιο. Παντού. Έξω αντιλαμβάνομαι τα πάντα. Τα πάντα. Τι έχω, η έκτη αίσθησή μου είναι η ακοή μου, είναι η όσφρησή μου. Αυτά είναι τα μάτια μου εμένα. Ο κύριος Καραθανάσης είναι αχώριστος σύντροφός σας, έτσι. Πάντα, με συντροφεύει. Χωρίς τον Γιώργο δεν μπορώ να τρέξω μόνος μου. Τρέχετε μαζί με το κορδονάκι αυτό, έτσι να δείξουμε. Με αυτό το σκηνάκι. Ναι, να το δείξουμε, ναι. Αυτό το λοιπόν το κρατάτε εσείς, κύριε Καραθανάση, για να είσαστε πάντα να οδηγείτε. Θα πρέπει να το καθοδηγώ, γιατί υπάρχουν λακκούβες, υπάρχουν συναθλητές που, που είμαστε και είναι κοντά μας. Μόνο με το σκηνάκι. Ναι. Πρέπει να προστατεύεται από εμπόδια και να το δίνω και το ρυθμό λίγο όταν υπάρχει ανάγκη. Και για να στρίψει αριστερά-δεξιά. Είσαστε χρόνια μαζί με τον κύριο Νίκο. Πώς είναι η εμπειρία αυτή? Ξεκίνησα να τρέχω με τον Κώστα Σταυρίδη, τον πρώτο μαραθωνόδρομο στην Ελλάδα, και ο Νίκος ήταν ο τρίτος, τέταρτος μαραθωνόδρομος, ο οποίος πριν τους Παραολυμπιακούς δεν είχε καμία πιθανότητα να τρέξει, γιατί ήταν πολύ βαρύς, ήταν μεγάλος, ξεκίνησε μεγάλο αθλητισμό. Δεν πιστεύαμε ότι θα τα καταφέρει και μόνο ο ίδιος το πίστεψε. Δούλεψε επιστημονικά με προπονητή, με διατροφολόγο από την Ολυμπιακή ομάδα και κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο, έχασε 20 κιλά και ήρθε πρώτος από τους Έλληνες Παραολυμπιακούς και ενδέκατος στη γενική κατάταξη. Έκανε απίστευτα πράγματα, έχει τερματίσει σε 3 ώρες και 40 στην κλασική διαδρομή. Εγώ έχω τρέξει διπλάσιους μαραθωνίους και έχω τρέξει με πολλά παιδιά από το Σύλλογο Τυφλών. Και ευτυχώς υπάρχουν και πολλοί άλλοι δρομείς που βοηθάνε, γιατί το πρόβλημα δεν είναι στον αγώνα, είναι στην προπόνηση. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη στους τυφλούς δρομείς να προπονούνται καθημερινά. Και επειδή οι υποχρεώσεις μας δεν μας αφήνουν κάθε μέρα να τρέχουμε μαζί τους, το πρόβλημα του Νίκου και όλων των άλλων παιδιών είναι ότι δεν έχουν συνοδούς. Σιγά σιγά αυτό μαθαίνεται και υπάρχει εθελοντισμός μεγάλος. Κύριε Νίκο, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο που ενδεχομένως βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με εσάς? Είναι μια ευκαιρία να ξεχάσουμε την πίκρα και τον πόνο που περνάει ο λαός μας και να είμαστε όλοι εδώ, γιατί ο αθλητισμός μας δίνει περισσότερη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δύσκολες καταστάσεις έχει ο τόπος μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο. Σας ευχόμαστε. Καλούς δρόμους. Είναι τιμή μου που σε γνώρισα. Χρόνια ήθελα να σε γνωρίσω. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα πει η ξεχωριστή συνέντευξη, έτσι. Ναι. Ναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα είναι και μια πολύ πιο φιλική πόλη προς τους αθλητές με αναπηρία. Κάτι που πρέπει να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ζώντας σε αυτή την πόλη που δεν είναι και πολύ εύκολη, αλλά προσπαθεί να γίνει καλύτερη. Καταπληκτική συνέντευξη και όσα μηνύματα έστειλε ο τυφλός Δομέας μαζί με το σύνοδο. Και το πιο σημαντικό, λέει, δεν είναι ο αγώνας αυτός καθ' αυτός, η προπόνηση. Η προετοιμασία δηλαδή για τον αγώνα. Βέβαια, έκανε πόσα πάρα πολύ καλά. Πόσα κιλά χρειάστηκε να χάσει για να βρεθεί στη φυσική κατάσταση εκείνη που θα του επέτρεπε να λάβει μέρος στους 28, είπε, 28, ναι, 28. Αν θυμάμαι καλά, μαραθωνίους μέχρι τώρα. Ναι, έχεις δίκιο, Βαγγέλη, και έχει δίκιο που το επεσήμανε και ο συνοδός, γιατί εντάξει, ο ίδιος μπορεί να έχει τη διάθεση να και 20 κιλά να χάσει και πολλά χιλιόμετρα να διανύσει, αλλά χρειάζεται και έναν συμπαραστάτη δίπλα και αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Μετράμε αντίστροφα πλέον. Ναι. 1-2 λεπτά μένουν για να δοθεί η εκκίνηση στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Είναι ένας αγώνας που συγκεντρώνει τους πάντες, καλούς αθλητές, ερασιτέχνες, απλούς πολίτες. Όλοι μπορούν πραγματικά να διανύσουν αυτό το πεντάρι. Υπάρχει όριο ηλικίας και εδώ, είναι τα 12 χρόνια.
Επομένως, ακόμη και ένα παιδί πρώτης γυμνασίου πολύ άνετα μπορεί να τρέξει αυτό το πεντάρι και σωστά είναι αυτό το όριο. Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Έλληνα Κουντουρά, πεθύνει ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε. Καλό αγώνα, ευχήθηκε. Μέσα στο επόμενο λεπτό θα δοθεί η εκκίνηση, όλοι είναι έτοιμοι, μπροστά οι καλοί αθλητές. Σε ένα πεντάρι που φυσικά θα τερματίσει και αυτό στην πλατεία Συντάγματος, στο ίδιο ακριβώς σημείο. Πρέπει να παρακαλέσω να σταματήσει τώρα η μουσική. Πρέπει να ενημερώσω όλους τους συμμετέχοντες ότι η εκκίνηση θα... Φιλελλήνων, Αμαλίας, Βασιλής Όλγας θα είναι το πρώτο στάδιο των 5 χιλιόμετρων. Θα δούμε σιγά σιγά οποιους δρόμους, οποιους αρτηρίες θα περάσουν οι δρομείς. Θα φύγει το πρώτο και το δεύτερο δρόμο, δηλαδή η κίτρινη και η γαλάζια ρυθμή. Κίτρινη και γαλάζια ρυθμή, όπως πρέπει. Οι οδηγίες από τον Βαγγέλη Παπαποστόλου για τα δύο πρώτα κύματα των δρομέων, τα δύο πρώτα μπλοκ. Αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία διοργανωτικά, γιατί έτσι αποφεύγεται ο συνωστισμός, η ταλαιπωρία, τα ατυχήματα. Ναι, βέβαια, τα ατυχήματα πάνω απ' όλα και ο εκνευρισμός ακόμη των αθλητών που μπορεί σε διαφορετική περίπτωση να έχουν το ενδιαφέρον τους. Είπαμε, είναι όλα πάρα πολύ καλά οργανωμένα. Φιλελλήνων από κάτω, σε διαφορετικό σημείο η αφετηρία αυτή τη φορά για τα 5 χιλιόμετρα. Από εκεί ξεκινούν. Έχουμε ένα λεπτό για να τερματίσουν και πάλι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Περισσότεροι από 7.000 άνδρες και γυναίκες και παιδιά, όλοι έχοντας δηλώσει συμμετοχή τις προηγούμενες μέρες, έχοντας πάρει τον αριθμό, έχουν τοποθετηθεί στη φανέλα τους, κανείς άλλος δεν μπορεί να τρέξει. Αυτός ο αριθμός διαθέτει τσίπ για την χρονομέτρησή τους. Είναι πρακτικά αδύνατο να δείτε οποιονδήποτε άλλον, να δούμε οποιονδήποτε άλλον αθλητή μέσα. Εδώ βλέπουμε και τους κόνους που λέγαμε και νωρίτερα για να ξεχωρίσει ο τερματισμός. Εδώ, αυτό είναι το πλάνο. Ο τερματισμός των δρομέων του ημιμαραθωνίου και να καθαρίσει στην αριστερή πλευρά της οθόνης, όπως βλέπαμε, ο διάδρομος για τον τερματισμό των δρομέων στα 5 χιλιόμετρα. Η κυρία Έλληνα Κουντουρά. Δίνουμε την εκκίνηση. Και τώρα έφυγα. Σιγά σιγά προσέχετε, μην βιάζεστε. Η κίτρινη και η μπλε μόνο. Το πρώτο και το δεύτερο μπλοκ. Όχι η πράσινη. Καλό δρόμο να έχετε. Καλή επιτυχία σε όλους. Συγχαρητήρια. Μια κίνηση στις δύο πλευρές της πλατείας Συντάγματος. Από την πάνω μεριά τερματίζουν οι μαραθωνοδρόμοι, από την κάτω μεριά εκκινούν οι αθλητές των 5 χιλιόμετρων. Αυτή είναι η εικόνα που έχει την πλατεία Συντάγματος. Μερικοί βέβαια είναι συνοστισμένοι στις πίσω θέσεις, γιατί δεν έχουν τις επιδόσεις στα πόδια τους. Ήδη από το live view βλέπουμε το γκρουπ των πρωτοπόρων στα 5 χιλιόμετρα. Ο χρόνος μετράει, δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμα το πρώτο λεπτό. Θα βλέπουμε και τις εκκινήσεις των υπολείπων με τους λιγότερο καλούς χρόνους. Δεύτερη εκκίνηση λοιπόν στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Δίνεται η εκκίνηση. Καλό δρόμο να έχετε. Καλή επιτυχία σε όλους. Αυτή η διαδικασία βέβαια γίνεται για να μην αδικηθούν οι αθλητές που βρίσκονται στις πίσω θέσεις, ώστε ο χρόνος τους να μετρήσει πραγματικά από την στιγμή της εκκίνησης και να μην χαθούν αυτά τα λεπτά που είναι σοβαρό σε αυτή την περίπτωση. Όχι ότι έχει πολύ μεγάλη αξία η επίδοση σε αυτές τις περιπτώσεις. Στη γαλαρία που λέμε, στην πίσω, πίσω θέση, αλλά όλοι το κοιτάζουμε στο τέλος της ημέρας. Στο τρίτο επίπεδο από πλευράς χρόνων είναι η πορτοκαλί ομάδα, όπως την είδαμε για λίγο, και εδώ από το live view, από το προπορευόμενο όχημα. Γι' αυτό και θα δοθούν 6 εκκινήσεις. Μεγάλη ταχύτητα βέβαια, όπως ο χρόνος μετράει μόνο για το γκρουπ των elite. Ακριβώς. Στα 5 χιλιόμετρα αθλητών.
Δεν έχουμε χρόνο για τα υπόλοιπα γκρουπ. Λογικό αυτό. Οι εκκινήσεις συνεχίζονται. Συγχαρητήρια. Παραλαμβάνω, όπως είπε και ο Περκλής Μακρύς νωρίτερα, 6 εκκινήσεις θα δοθούν. Και σιγά σιγά θα βλέπουμε εμείς, θα παρακολουθούμε και την προσπάθεια των πρώτων στα 5 χιλιόμετρα. Είμαστε στα 2,5 λεπτά. Περίπου στο τέταρτο θα τερματίσουν οι νικητές, έτσι δεν είναι, Περκλή? Ναι, ναι, βέβαια. Αν υποθέσουμε ότι οι άνδρες μέχρι τα 15 λεπτά έχουν τερματίσει, κάπου εκεί, οι γυναίκες φυσικά λίγο αργότερα. Γι' αυτό έχουμε υπολογίσει περίπου ένα 20 λεπτό σύνολο μέχρι να έχουμε τον τερματισμό των πρώτων αθλητών. Πήγαμε πίσω σε μερικές ακόμα κινήσεις. Είπαμε ότι είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Περίπου 7.000 συμμετέχοντες. Περιμετρικά του Ζαπίου. Πολύ όμορφο πλάνο. Όλη αυτή η διαδρομή που έχει χαραχθεί και η τρίτη εκκίνηση. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την εκκίνηση. Περίπου ένα 2 λεπτά, δεν είναι αυστηρό, έτσι κι αλλιώς το... Δίνεται από μία εκκίνηση. Ο κύριος Πάκο Μποράο, ο πρόεδρος Σέιντς, που έχει έδρα την Αθήνα. Δίνεται η εκκίνηση. Θα δώσει τώρα τη δουλειά και την εκκίνηση. Εμείς πρόγνεστε. Καλή επιτυχία σε όλους. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία σε όλους. Συγχαρητήρια. Η πορτοκαλί ομάδα λοιπόν έφυγε, ναι, που είναι το διακριτικό των περισσότερων αθλητών. Εδώ είναι ο μέσος όρος των επιδόσεων. Ναι. Στα 5 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Και σιγά σιγά προχωρούν. Και από το ελικόπτερο αυτή η ωραία πανοραμική λήψη. Μέχρι να δοθούν όλες οι εκκινήσεις, σκεφτείτε ότι σχεδόν οι υπόλοιποι θα πλησιάζουν σιγά σιγά, όχι τον τερματισμό, αλλά θα έχουν καλύψει... Τουλάχιστον το μέσο της διαδρομής. Το μέσο της διαδρομής. Ακριβώς. Να προχωρήσουν σιγά σιγά οι άσπρο, οι έχοντες άσπρο αναρτημό. Να και το κενό, όπως διαφαίνεται πολύ καθαρά. Το κενό ασφαλείας έφυγε, ναι, ναι, και αυτό το γκρουπ και πάνε με τις λευκές εμφανίσεις και τους λευκούς αριθμούς μάλλον τώρα. Το άσπρο γκρουπ δηλαδή. Ναι. Και είναι μια καλή ευκαιρία να επαναλάβουμε ότι το πεντάρι και ο ημιμαραθώνης αλλά και το πεντάρι εδώ που είναι πιο βατό είναι πραγματικά για όλους. Ελάτε. Γιατί βλέπετε τα διάφορα γκρουπ που οι διάφορες ομάδες που διαμορφώνονται εξυπηρετούν τους πάντες. Το πρώτο τελευταίο μπλοκ. Ακόμη και αυτοί που μπορούν να τρέξουν αυτήν την απόσταση σε μισή ώρα ή και ακόμη και περισσότερο. Εδώ η πρώτη. Φτάνουν στο Χίλτον. Στα 6 λεπτά είμαστε. Ναι. Και εδώ θα δοθεί ωραίος αγώνας μέχρι το τέλος, διότι βλέπω πολλούς μαζί. Είναι. Δεν έχει αποσπαστεί κάποιος. Είναι δύο μπροστά πίσω από το αυτοκίνητο που προπορεύονται. Είναι ένα μικρό γκρουπ 4-5 που διεκδικούν την πρώτη θέση και από πίσω άλλοι 4-5 που μπορεί να απειλήσουν για μια θέση. Ναι. Το βάθρο των νικητών. Θα το δούμε. Εδώ οι δύο πρώτοι. Να και ο χάρτης. Για να βλέπουμε το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε της διαδρομής και την συνολική διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι αθλητές μετά την εκκίνηση και μέχρι τον τερματισμό στο Σύνταγμα. Thank you.
Να εδώ το γκρουπ των δρομέων με τα λευκά. Για την ακρίβεια με τους λευκούς αριθμούς, όπως ναι, έλεγε και ο Βαγγέλης Παπαποστόλου νωρίτερα. Συγχαρητήρια σε όλους. Και να ετοιμάζετε το τελευταίο μπλοκ. Αυτό με τους κόκκινους αριθμούς. Το επωνομαζόμενο λευκό γκρουπ είναι το προτελευταίο. Ένα ακόμη γκρουπ τελευταίο και τελευταία εκκίνηση στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Και είναι αυτό που λέγαμε. Αν περιμένουμε τους πρώτους νικητές στα 15 λεπτά περίπου, ήδη έχουμε φτάσει στα 8 λεπτά και τώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία των κινήσεων. Εδώ από τη Φιλελλήνων. Αξιοποιείται όλο το πλάτος του δρόμου. Βεβαίως. Υπάρχει Παναθηναϊκό στάδιο εδώ. Τα πρώτα σημάδια της κούρασης. Ναι, ναι. Την επόμενη φορά και εμείς, Βαγγέλη. Εννοείται. Εδώ είμαστε στο Hilton. Δεν ξέρω σε ποιο γκρουπ, αλλά θα... Το τελευταίο, το τελευταίο. Και αυτό πολύ όμορφο πλάνο. Μπροστά από το Hilton. Νέα λεπτά αγώνα σημαίνει ότι έχει εξελιχθεί πάνω από το... Είμαστε πλέον στο τέταρτο χιλιόμετρο. Μπαίνουμε. Και εδώ είναι, εδώ είναι. Αυτοί οι δύο, ναι, ξέφυγαν. Με τη βοήθεια του live view βλέπουμε τον πρώτο. Ο οποίος πρέπει να είναι ο Χρήστος Καλίας. Και τον δεύτερο. Αθλητής των 10 χιλιόμετρων. Αλλά μόλις πλησιάσει η κάμερα θα το εντοπίσουμε λίγο καλύτερα. Να και το τελευταίο. Είμαστε έτοιμοι. Μπλοκ. Δίνεται η εκκίνηση. Καλό δρόμο να έχετε. Έφυγαν και οι τελευταίοι λοιπόν. Αλλά όχι έσχατοι. Ναι. Περίπου 10 λεπτά μετά, περίπου 10 λεπτά μετά την εκκίνηση εκεί, των διακεκριμένων αθλητών, του διακεκριμένου γκρουπ. Των αθλητών που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Βέβαια, το πεντάρι και το τριάρι έχει μεγαλύτερη αξία για τη μαζική συμμετοχή. Ο ημιμαραθώνιος έχει διπλή αξία και για τον και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά και για τη μαζική συμμετοχή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι στο πεντάρι και στο τριάρι έρχονται οι πολύ καλοί Έλληνες αθλητές και έχουμε αγώνα πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι άλλο το κίνητρο, είναι άλλο το νόημα του αγώνα. Και έτσι έφυγαν λοιπόν και οι τελευταίοι από τους 7.000 αθλητές από την Φιλελλήνων, η οποία έχει πλημμυρίσει με κόσμο, για να ανέβουν σιγά σιγά παράλληλα με τις γραμμές του τραμ και στη συνέχεια να ανηφορήσουν την Βασιλέως Κωνσταντίνου, να περάσουν έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο και ούτω καθεξής, ακολουθώντας τα ίχνη των προηγούμενων δρομέων. Που δεν θέλουν και πάρα πολύ, 3-4 λεπτά και θα τερματίσουν. Εδώ στη Βασίλισσα της Όλγας, περνάμε δηλαδή και βλέπουμε εικόνα από όλους τους σταθμούς. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Άλλο ένα παγκόσμιο σύμβολο του αθλητισμού, γενικότερα. Παγκόσμιο σύμβολο παγκόσμιο αθλητισμού θα μπορούσαμε να πούμε. Στο Hilton ξανά. Η ανηφόρα έχει τις δικές της δυσκολίες. Οι δύο πρώτοι από το live view. Ναι, κατηφόρα έχει άλλες δυσκολίες, άλλου τύπου δυσκολίες. Εδώ είναι οι δύο πρώτοι. Πρέπει να έχουν κάτι
Λιγότερο από 1000 μέτρα ακόμα. Ναι. Κάτι λιγότερο. Εδώ είμαστε πια στην Ακαδημία, στο ύψος του πνευματικού κέντρου. Ακριβώς στην Ασκληπιού, πιο κάτω στην Ιπποκράτους, ακριβώς σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Κάτι φορικό σημείο για τους δύο αθλητές. Εδώ και πάλι ένα γεμάτο πλάνο μπροστά από το Χίλτον. Χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν και σήμερα στους δρόμους για τον τέταρτο ημιμαραθώνιο της Αθήνας, μαζική συμμετοχή, περίπου 7.000 συμμετέχουν στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Πραγματική λαοθάλασσα. Είναι εικόνες που δίνουν κίνητρο και για τους επόμενους αγώνες, γι' αυτό και αυξάνεται ραγδαία η συμμετοχή. Ο Μάκης Ασημακόπουλος έλεγε νωρίτερα ότι φέτος έγινε ένα ρεκόρ και στον ημιμαραθώνιο. Τα ρεκόρ πάνε χρόνο με το χρόνο και στον αυθεντικό μαραθώνιο και στον ημιμαραθώνιο. 15.000 και πλέον συμμετέχοντες φέτος, και τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα πάνε οι συμμετοχές πάνω από τις 30.000. Ναι, ναι. Και για τον ημιμαραθώνιο. Βέβαια, έχει λογική αυτό που λέει, γιατί είναι ένας αριθμός που οι πολύ καλά οργανωμένοι μαραθώνοι και ημιμαραθώνοι τον πετυχαίνουν. Και μπορούν να τον εξυπηρετήσουν. Και μπορούν να τον εξυπηρετήσουν. Γιατί είναι... προσφέρεται, λέει, το κέντρο της πόλης. Σαφώς. Το κέντρο της Αθήνας για να εξυπηρετήσει τόσες πολλές συμμετοχές. Πάμε και πάλι στους πρωτοπόρους. Εδώ πλέον έχει καθαρίσει ο δρόμος. Να λοιπόν, εδώ οι δύο πρωταγωνιστές. Ο Χρήστος Καλίας είναι αυτός που προηγείται. Είναι ένας από τους δύο αθλητές που έχουμε αναγνωρίσει. Αθλητής των 10 χιλιόμετρων. Μια μικρή επιφύλαξη κρατήστε μόνο, γιατί υπάρχει μια μικρή απόσταση από τους αθλητές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Πιάνουμε τα 15 λεπτά, επομένως, ανά πάση στιγμή, περιμένουμε και τον τερματισμό. Είπαμε, δεν είναι και η μέρα για τις μεγάλες επιδόσεις σήμερα. Η ζέστη και ειδικά τώρα που περνάει και λίγο η ώρα, 11 βέβαια είναι, αλλά όσο να είναι. Πάει για τα τελευταία μέτρα. Ναι. Εδώ θα το δούμε στο πλάνο τώρα, καθώς πηγαίνει στον τερματισμό. Πράγματι, ο Χρήστος Καλίας με 15.36 είναι ο νικητής στα 5 χιλιόμετρα. Ο δεύτερος τερματίζει τώρα με 15.53. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο αθλητής που νίκησε στα 3 χιλιόμετρα, πήρε μέρος και στα 5. Ναι. Θα το δούμε, να το επιβεβαιώσουμε. Και... πάντως στη λίστα κίνησης δεν υπάρχει, δεν υπήρχε δεν στα 5 υπήρχε. Χιλιόμετρα. Στο... Ο τρίτος μπορεί να έχει γίνει λάθος, θα το δούμε. Εγώ νομίζω ότι είναι ο Γιώργος Μίνο. Mm. Ο Ιωσήφ Νικολάου συμφωνεί μαζί μου. Ναι. Θα δούμε εάν είχε δοθεί ή όχι. Πάντως πρέπει να έλαβε μέρος σε δύο αγώνες σήμερα. Ναι. Θα είναι ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη θα του πάρει ο Μιχάλης Μανουηλίδης ή η Βίκη Σπύρου. Πήγε στο τριάρι και στο πεντάρι. Πρώτος ήταν στο τριάρι. Λοιπόν,
και οι υπόλοιποι που τερματίζουν στα 5 χιλιόμετρα. Εδώ είναι ο τρίτος νικητής, ο Βαγγέλης Μαλιόγλου. Άρα, έχουμε τους τρεις πρώτους νικητές, Περικλή. Mm-hmm. Το μόνο που μένει να επιβεβαιωθεί είναι ότι ο Γιώργος Μίνο ήταν ο δεύτερος, δηλαδή πήρε μέρος σήμερα στο τριάρι, νίκησε και ήρθε δεύτερος στο πεντάρι. Ναι. Μπράβο του. Τερματισμοί και των υπολείπων. Σε λίγο θα έρθουν και οι πρώτες γυναίκες. Εδώ βεβαίως η μεγάλη μάζα των δρομέων, οι οποίοι έχουν το χρόνο και η πρώτη γυναίκα. Η Ελένη Θεοδωρακοπούλου. Μάλιστα, είναι όντως η Ελένη Θεοδωρακοπούλου έρχεται. Στο βάθος τη βλέπουμε. Και έρχεται η Ελένη Θεοδωρακοπούλου. Είναι η νικήτρια στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Την είδαμε εδώ με 18.46, αν πρόλαβα να δω καλά. Ναι, ναι, σωστά είδες, Ευαγγέλη, ανεπίσημος χρόνος, 18.46. Έχουμε λοιπόν και την πρώτη γυναίκα. Και κάποιοι επισκέπτες εκεί περνάνε. Βέβαια, περνάνε εκεί ανάμεσα. Τους δίνεται η δυνατότητα βεβαίως τώρα, γιατί έχουν αραιώσει. Φυσικά. Τη δρομή. Με λίγη προσοχή και λίγη καλή συνεννόηση γίνεται. Εδώ το γεμάτο πλάνο και πάλι. Από το βάθος, χαμηλά. Ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο μέχρι τον τερματισμό. Οι τερματισμοί συνεχίζονται. Στις γυναίκες είδαμε σίγουρα την πρώτη. Ναι, την Ελένη Θεοδωρακοπούλου. Δεύτερη στις γυναίκες, η Βασιλική Σπαθή. Εδώ είναι η δεύτερη νικήτρια στα 5 χιλιόμετρα, με μεγάλη απόσταση από την πρωταθλήτρια, την Ελένη Θεοδωρακοπούλου. Περίπου ένα δίλεπτο πίσω. Ναι, πολύ μεγάλη διαφορά στην επίδοση. Και ακόμη μεγαλύτερη διαφορά με την τρίτη. Στο βάθος βλέπουμε λογικά και την τρίτη νικήτρια στα 5 χιλιόμετρα να έρχεται. Περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα να επιβεβαιώσουμε ότι έρχεται και η τρίτη νικήτρια στα 5 χιλιόμετρα και θα πάμε στη Βίκη Σπύρου για τον νικητή των 5 χιλιόμετρων. Στα 5 χιλιόμετρα, τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα. Πρώτος, Χρήστος Καλλίας, 15. Πρέπει να πλησιάζει τώρα, Βαγγέλη. Ναι, ναι, ναι. Πράγματι, ο Γιώργος Μίνο επιβεβαιώνεται, ακούω την
ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων από τον Γιάννη Μαμουζέλο. Πήρε μέρος και στο τριάρι και στο πεντάρι. Ήταν δεύτερος στο πεντάρι, πρώτος στο τριάρι. Ο Γιώργος Μίνα. Από το σύλλογο της Μικόνη. Λοιπόν, λογικά αυτή είναι η τρίτη νικήτρια, αν δεν έχουμε κάνει λάθος. Έχει περάσει όμως στο διάδρομο που τερματίζουν οι δρομείς του ίμου Μαραθωνίου. Λογικά εδώ έχουμε την τρίτη νικήτρια στα 5 χιλιόμετρα, αλλά θα το επιβεβαιώσουμε και αυτό. Όχι, δεν πρέπει να είναι, εκτός αν έχει κάνει λάθος. Και έχει μπει στο γκρουπ των αθλητών που τερματίζουν για τον Μαραθωνίο. Θα περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε συνεντεύξεις, να ακούσουμε τον νικητή στα 5 χιλιόμετρα. Λοιπόν, μαζί με τον νικητή των 5.000 μέτρων, τον Χρήστο Καλή από τον αθλητικό όμιλο Μικόνου, πώς ήταν σήμερα η διαδρομή? Όλα ήταν καλά, ευχάριστα. Λίγο ζέστη φυσιολογική για το διάστημα αυτό. Πιστεύω ότι ήταν η διοργάνωση μια χαρά, πολύ καλή. Προσπαθούμε για το καλύτερο όλοι οι αθλητές υψηλού επίπεδου. Από κάθε κατηγορία υπάρχουν 2-3 εδώ σήμερα που αγωνίστηκαν. Όλα καλά. Εσύ κάνεις πρωταθλητισμό, ωστόσο σ' αρέσει να αφήνεις το παρόν σε τέτοιες διοργανώσεις με μαζικό χαρακτήρα, έτσι? Σίγουρα. Καταρχάς, κάποια παιδιά στιγματίζονται όταν βλέπουν προσπάθεια υψηλού επίπεδου. Όπως άρχισα και εγώ, άλλωστε, πριν περίπου 16 χρόνια που το κάνω και ασχολούμαι. Από εκεί και πέρα, προσπαθούμε να βοηθάμε και τόσο το λαϊκό, αλλά ιδιαίτερη στήριξη σε υψηλός αθλητισμός που ασχολούμαστε εμείς. Όλα εκεί είναι και εκεί στηρίζεται ο αθλητισμός ουσιαστικά, πρώτα στον υψηλό και μετά στο λαϊκό, κατά την άποψή μου. Ο σημερινός χρόνος που έκανες είναι κοντά στα δικά σου ατομικά ρεκόρ? Ήταν αρκετά κοντά. Η διαδρομή δεν είναι όπως μέσα σε ένα τερέν του Στίβου. Οπότε έχει ανηφόρες, έχει κατηφόρες. Ήταν αρκετά υψηλό επίπεδο, μπορώ να πω, χρόνος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος δηλαδή. Από ό,τι ξέρω, ετοιμάζεσαι για το ευρωπαϊκό που θα γίνει στην Κρήτη? Έχοντας καλών των πραγμάτων, θα πάω στην Κρήτη για την πρόκριση για το πανευρωπαϊκό. Και εύχομαι να πάω πάρα πολύ καλά. Θέλω να συγχαίρω πάρα πολύ τον προπονητή μου, τον Παναγιώτη Γερακό, που με βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια, τόσο στην οικογένειά μου και φίλους που είναι κοντά μου. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον νικητή στα 5 χιλιόμετρα και βλέπουμε πόσους τερματισμούς περιμένουμε ακόμη. Εγώ να πω απλώς ότι μία από τις αθλήτες που τερμάτισαν, ίσως να είναι η τρίτη, είναι η Μαργαρίτα Χαραλαμπίδου. Όχι, είναι. Όχι. Η Λαλά η τρίτη. Όπως με ενημερώνουν. Κοίταξε, κόσμος που ακόμα τρέχει και θα πάει σε λίγα λεπτά για τον τερματισμό. Πάμε όμως να ακούσουμε και την νικήτρια στα 5 χιλιόμετρα. Ακούσαμε ήδη τον νικητή. Νικήτρια στα 5 χιλιόμετρα, Ελένη Θεοδωρακοπούλου. Ελένη, συγχαρητήρια για την νίκη σου. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι μια έμπειρη αθλήτρια, τρέχεις 1500. Σήμερα εδώ 5 χιλιόμετρα με όλο αυτόν τον κόσμο. Ναι, σήμερα ήταν μια γιορτή. Έτρεξα για να εκπροσωπήσω τον χορηγό μου, τη Wind Mavis. Βοήθησε πολύ με την προετοιμασία μου. Γύρισα πριν λίγο καιρό από το Μαρόκο, που ξεκίνησε το βασικό στάδιο για να προχωρήσουμε το καλοκαίρι στις μεγάλες διοργανώσεις. Και τώρα ήρθα έτσι να συμμετάσχω. Είχα συμμετάσχει και στο κλασικό μαραθώνιο στα 5 χιλιόμετρα. Έρθισες και εκεί. Ναι, ήταν μια γιορτή. Όπως πάντα άλλωστε, ο κόσμος μας βοήθησε. Μουσική. Ήταν κάτι υπέροχο για μένα, γιατί ξεφεύγω από τις προπονήσεις, τα στάδια και φεύγω εδώ στους δρόμους και τρέχω με τον κόσμο. Πες μας και γρήγορα το στόχο της χρονιάς. Ο στόχος της χρονιάς είναι το Πρωνοζάουλι. Αυτό έχω σαν στόχο, σαν όνειρο, να πάω εκεί, να τα καταφέρω και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στο Ηράκλειο. Στο ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τελειωμό δεν έχουν τερματισμοί, περικλή. Ναι, ναι. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Με τους νικητές βασικά, σε άνδρες και γυναίκες του ίμι μαραθωνίου, για να κλείσουμε σιγά σιγά. Στα Δελτία Ειδήσεων και στην Αθλητική Κυριακή θα δούμε όλες τις απονομές και τις συνεντεύξεις των νικητών στους σημερινούς αγώνες, ίμι μαραθώνιο, τριάρι, πεντάρι. Ωραία, να πούμε λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο Μιχάλης Παρμάκης, ο Γιώργος Μενής, ο Γιώργος Καραβίδας και ο Κυριάκος Σημυριώτης είναι οι τέσσερις πρώτοι αθλητές.
στον μαραθώνιο που τους είδαμε κιόλας στις συνεντεύξεις. Στον ημιμαραθώνιο. Στις γυναίκες. Στις γυναίκες έχουμε την Σοφία Ρίγα, την Μάγδα Γαζέα και την Γιώτα Βλαχάκη. Τέταρτη Ντενής Δημάκη. Ντενής Δημάκη, πολύ σωστά. Στο τριάρι. Στο τριάρι των ανδρών, ο Γιώργος Μίνο, θα τον αναφέρουμε και για το πεντάρι, ο Κώστας Δρόσος και ο Παναγιώτης Αλιφέρης. Και στο πεντάρι. Στο πεντάρι ο Χρήστος Καλίας. Πρώτος, δεύτερος ο Γιώργος Μίνο. Και τρίτος ο Βαγγέλης Μαλιόγλου. Και στις γυναίκες στο πεντάρι αντίστοιχα, η Ελένη Θεοδωρακοπούλου, νικήτρια πριν από λίγο, με την Βασιλική Σπαθή δεύτερη και τρίτη, όχι τη Χαραλαμπίδου μου είπες. Η Λαλά. Η Λαλά. Επιβεβαιώνεται ότι αυτή είναι η τρίτη νικήτρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους, τους σκηνοθέτες μας, τον Νίκο Σβόμπο, τον Γιάννη Τζανετή, τον Αντώνη Μπακόλα που ήταν στο στούντιο, τον Ιωσήφη Νικολάου και τον Παναγιώτη Μπότσα που είχαν την δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Μαρία Πολίζου και τον Παναγιώτη Δημάκο που ήταν εδώ από τις 8 το πρωί μαζί μας, και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους, εικονολήπτες, τεχνικούς και στο μάστερ για τις εικόνες που δώσαμε. Περικλή, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Τίποτα, να προσθέσω. Πετυχημένη, απόλυτα πετυχημένη, ναι, και η σημερινή αθλητική γιορτή του ΣΕΓΑΣ. Έτσι. Για τον τέταρτο ημιμαραθώνιο της Αθήνας με ρεκόρ συμμετοχών. Το δρομικό κίνημα μια χαρά τα καταφέρνει. Πρέπει να προσθεθούν και άλλοι. Υπάρχει ανάγκη και μέσα αλλά και έξω από τις γραμμές. Και σε μία εβδομάδα το επικοντό, στο κέντρο της πόλης, στο Σύνταγμα. Στο ίδιο σημείο, στην πλατεία του Συντάγματος. Είναι σπουδαίο, κατά την άποψή μου. Είναι πολύ ωραία με διοργάνωση. Με τη συμμετοχή και του Φιλιππίδη. Και του Φιλιππίδη, ναι. Και άλλων πολλών σημαντικών. Ναι. Και ασφαλώς η μεγάλη στόχη για φέτος από πλευράς Στίβου είναι στον Μπρούνο Ζάουλη στην Κρήτη. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 20 και 21 Ιουνίου. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας με στόχο την άνοδο στην κορυφαία, στην Σούπερ Λίγκα. Και το καλοκαίρι. Και φυσικά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Πεκίνο, στο τέλος Αυγούστου, από 22 Αυγούστου. Οι δύο μεγάλοι στόχοι, με όλα τα ενδιάμεσα βέβαια meeting που υπάρχουν στη χώρα μας. Πολύ ενδιαφέροντα meeting, πολύ ωραία meeting, καλά στημένα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, Περικλή. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Ραντεβού το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή με περισσότερο ρεπορτάζ και από τον τέταρτο ημιμαραθώνιο της Αθήνας, αλλά και με όλη την ειδησογραφία, την κίνηση, το διήμερο στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Έχει πολύ σημαντικούς αγώνες. Χθες το ντέρμπι στο μπάσκετ με τρίτο ημίχρονο, πολύ ενδιαφέρον, θα δείτε αποκλειστικά ρεπορτάζ το βράδυ, αλλά βεβαίως και όλη την κίνηση στο πρωτάθλημα της Super League. Καλή συνέχεια.